Στην κεντρική πλατεία της Ξάνθης πραγματοποιήθηκε η τελετή της Αναστάσεως του Κυρίου το βράδυ του Σαββάτου. Η πομπή με επικεφαλής τον Μητροπολίτη Ξάνθης και Περιθεωρίου Παντελεήμονα ξεκίνησε από τον καθεδρικό ναό της του Θεού Σοφίας λίγο πριν τις 12 και τα μεσάνυχτα ο Μητροπολίτης έψαλε το Χριστός Ανέστη στην πλατεία, ενώ στη συνέχεια απευθύνθηκε στους πιστούς κάνοντας μία σύντομη αναφορά στο νόημα της Ανάστασης του Θεανθρώπου στη σημερινή πραγματικότητα. Παρόντες στην τελετή αρκετοί πιστοί, ο βουλευτής Δημήτρης Αλτούρος, ο αντιπεριφερειάρχης Φώτης Καραλίδης, ο δήμαρχος Μιχάλης Τηλιανίδης, ο διοικητής του 4ου Σώματος Στρατού Αντιστράτηγος Χρήστος Χαλκίδης, αξιωματικοί του στρατού και των σωμάτων ασφαλείας, δημοτικοί σύμβουλοι και άλλοι εκπρόσωποι φορέων. Εξελθούσε, έφυγον από του μνημείου, είχε δε αυτάς τρόμος και έκσταση. Και ουδέν είπων εφοβούν τον γάρ. Δόξα σοι Κύριε, δόξα σοι. Ακούγεται και πάλι ως παραλήρημα δια τους ορθολογιστάς. Εν τούτης οι πιστοί, όχι μόνο πιστεύουμε αλλά και βιούμε την Ανάσταση ως γεγονός αληθέστατον. Την μαρτυρία μας επισφραγίζουμε εάν χρειαστεί δια της θυσίας της ζωής μας, διότι εν Χριστώ Αναστάντη υπερβαίνουμε τον θάνατο και απαλλασσόμεθα από του φόβου αυτού. Το στόμα μας είναι πλήρες χαράς, εντολέγειν Ανέστη ο Κύριος. Οι Άγιοι μας κατά κόσμο νεκροί, ζουν μεταξύ μας,
απαντούν εις τα αιτήματά μας. Ο μεταθανάτιος κόσμος είναι αληθέστατος του προθανατίου. Ο Χριστός ανέστη και ζει με τιμών. Υπεσχέθη ότι θα είναι μαζί μας έως της συντελείας του αιώνος. Ευλογητός ο Θεός ο Αναστάς εκ των νεκρών και χαριζόμενος εις πάντα ζωήν την αιώνιον. Που σου θάνατε τον οίκος, ανέστη ο Χριστός και τον πάλε άμετρα καυχόμενον ως γελίον πεζόμενον έδειξε κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό. Χριστός ανέστη, εκαρδία μας πλημμυρισμένη από αναστάσιμο φως και την αναστάσιμο χαρά, προσερχόμεθα με γνησιότητα και απλότητα εις τον Αναστάντα Χριστόν, διότι ως λέγει ο προφητάναξ Δαβίδ, ο επόπτης των καρδιών μας άνωθεν Θεός, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ούκ εξουδενός. Εις τας δυσκολίας και τα παθήματα τα οποία διέρχεται σήμερα ο κόσμος, εμείς δεν αποκάμνομαι. Η επί το αυτό σύναξη των φοβισμένων μαθητών του Κυρίου εις το υπερόν της Υιόν μας συνδεναμώνει. Δε φοβούμεθα διότι αγαπώμεν τους πάντας, όπως ηγάπησεν ημάς εκείνος και την ψυχήν αυτού έθηκεν υπερ ημών. Θεανδρικός ο Αναστάς Κύριος, αόρατος μας συνοδεύει. Τη Δημοτική Αγορά Κομωτινής επισκέφθηκε αντιπεριφερειάρχης Ροδόπης Παύλος Δαμιανίδης για να δει την κατάσταση της αγοραστικής κίνησης και να ανταλλάξει ευχές με τους επαγγελματίες. Ο κύριος Δαμιανίδης διαπίστωσε ότι η κίνηση στην αγορά είναι πεσμένη σε σχέση με τα περσινά επίπεδα, παρά το ότι υπήρχε επάρκεια αγαθών και οι τιμές είναι χαμηλότερες από τις άλλες χρονιές. Περάσαμε σήμερα μεγάλο Σάββατο από την αγορά της Κομωτινής προκειμένου να ευχηθούμε καλή Ανάσταση και χρόνια πολλά στους συμπολίτες μας και να δούμε και ποια είναι η κατάσταση της αγοράς στις τελευταίες ημέρες. Η διαπίστωση όλων είναι ότι ειδικά η αγορά εδώ στην Δημοτική Αγορά είναι πολύ κάτω από τα περσινά δεδομένα. Ότι ο κόσμος δυσκολεύεται πάρα πολύ στο να μπορέσει να κάνει τα ψώνια του. Υπάρχει βέβαια επάρκεια αγαθών, υπάρχουν τα πάντα, οι τιμές είναι καλές, αλλά δεν υπάρχει κίνηση. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να όλοι αντιλαμβανόμαστε που οφείλεται, αλλά νομίζω ότι πρέπει να μας προβληματίσει όλους για το τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Παρ' όλα αυτά, επειδή οι μέρες είναι γιορτινές, σας ευχηθούμε σε όλους να έχουμε υγεία και δύναμη για να μπορέσουμε να παλέψουμε να ανατρέψουμε αυτή την κατάσταση. Τους Παναγιώτη Ταρενίδη, πρώην Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, Χρήστο Δημαρχόπουλο, Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και τον Πρόεδρο της ΔΕΙΑΞ συνέλαβε το μεσημέρι του Σαββάτου η κάμερα του Ξάνθη Times να συζητούν και να δείχνουν κάποια σημεία της κεντρικής πλατείας. Κινήθηκαν προς την παιδική χαρά και γενικά έδειχναν ότι συζητούσαν έντονα, αναζητώντας λύση για τα προβλήματα της καθημερινότητας. Δεν γνωρίζουμε αν βρήκαν κάποια λύση, όμως το σίγουρο είναι ότι προσπάθησαν. Εγγυάται γι' αυτό η σοβαρότητα του κυρίου Ταρενίδη, η ευστροφία του κυρίου Δημαρχόπουλου και η καπατσοσύνη του κυρίου Τσέπελη. 70 δέματα τροφίμων διένυμε σε εισάριθμες άπορες οικογένειες της περιφέρειας Διδημοτήχου και Σουφλίου ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Διδημοτήχου, Ορεστιάδος και Σουφλίου, κύριος Δαμασκηνός. Σκοπός της Μητρόπολης είναι να απαλύνει για λίγο τον πόνο και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες αυτές μέσα στις Άγιες ημέρες του Πάσχα.